Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, η οποία τη φετινή αγωνιστική χρονιά μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας. Και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, στις 7 αγωνιστικές που έγιναν, ήταν αίτητη στην πρώτη θέση του ομίλου με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες, με 17 βαθμούς βρισκόταν στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Νέας Σμύρνης, έναν από τους παλαιότερους παράγοντες που ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Διαμαντόπουλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρόεδρε, είσαι για πόσα χρόνια πρόεδρος στην Προεδρία της Νέας Σμύρνης? 32 χρόνια. 32 Συνεχόμενα 32 χρόνια. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη αυτή που παίρνετε για το ιστορικό σωματείο μας. Στο σωματείο αυτό είμαι πάνω από 40 χρόνια βέβαια, προτού γίνω πρόεδρος, με διάφορα προβλήματα. Το σωματείο άλλαξε ονομασία, ήταν με καταστατικό άλλο, Κουμουντούρου, μετά έγινε Σμυρναϊκός και το 76 έγινε από Νέα Σμύρνη. Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Νέα Σμύρνη. Το οποίο εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα. Γήπεδο είχε στα νεκροταφεία, δικό του γήπεδο. Όμως, στη Χούντα επάνω, ο Δήμος ήθελε να κάνει προέκταση στο νεκροταφείο και υποσχέθηκε εκεί που είναι το κλειστό τώρα το μπάσκετ να κάνει γήπεδο. Τα είχαν όλα έτοιμα αφού χαλάσαν πρώτα το γήπεδο εδώ για να γίνει το γήπεδο εκεί. Όμως σε μία βραδιά με αλλαγή του Γενικού Γραμματέα τότε Αθλητισμού πήγανε και βάλανε το μπάσκετ μέσα στη μέση εκεί και το κολυμπητήριο δίπλα και ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Νέας Σμύρνης έμεινε χωρίς γήπεδο. Για όσους δεν ξέρουν τι έχει συμβεί με τη Νέα Σμύρνη και τώρα είμαστε σαν τους τσιγκάνους. Πρόεδρε, της προηγούμενη σεζόν ήσουνα στο γήπεδο της Ευσέας στην Γλυφάδα και φέτος στο γήπεδο του Ελληνικού στο Ασούρμενα. Πρώτα είμαστε γύρω στα 40 χρόνια στον Άλυμο. Εκεί από διάφορες άλλες συνθήκες, όχι δεν χωράγαμε, δεν μας στέλνανε κάποια σωματεία και μας βγάλανε με τον τρόπο τους έξω. Και γι' αυτό ξαναγκαστήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τερψιθέα που μας δέχτηκαν και μας φιλοξένησαν. Και φέτο φύγαμε από εκεί διότι χάλασε το γήπεδο της Γλυφάδος και οι ομάδες της Γλυφάδας ανεβήκανε στην Τερψιθέα, υποχρεωτικά δεν χωρούσαμε. Και παρακαλέσαμε στα Σούρμενα και μας δεχτήκαν και είμαστε φέτο εκεί γηπεδούχοι στα Σούρμενα. Θα θέλετε να ευχαριστήσετε και. Βέβαια. Όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρμένου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχθήκανε. Βασικά εμείς είμαστε ένα σωματείο το οποίο δεν έχουμε δημιουργήσει πουθενά πρόβλημα όπου και αν έχουμε πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο. Γι' αυτό δεν έχουμε κάποια φήμη να μην μας δέχονται. Και όπου είπαμε μας δεχθήκανε χωρίς κανένα πρόβλημα. Πρόεδρε, έχετε απευθυνθεί στη Δημοτική Αρχή προκειμένου να μπορείτε τουλάχιστον όχι για τις προπονήσεις, να δίνετε τους εντός έδρας αγώνες στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης? Είχαμε παλαιότερα απευθυνθεί, εκεί μας παραπέμψανε στο Πανιόνιο, όπου του Πανιόνιου τότε είπανε ότι εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά θα μοιραζόμαστε τα έξοδα. Πώς να μοιραστούμε εμείς τα έξοδα στο γήπεδο του Πανιόνιου? Μπορούμε να τα απεξέλθουμε εμείς σε τέτοια πράγματα? Εμείς παίρνουμε μια μικρή επιχορήγηση από το Δήμο, που και φέτος μας την κατέβασε, που κανονικά θα έπρεπε, αφού μας έχουν πάρει το γήπεδο εκεί, να μας πληρώνουν τα έξοδα τουλάχιστον στα γήπεδα που πηγαίνουμε και νοικιάζουμε και πληρώνουν. Διότι φέτος από πέρσι που έχουν χαλάσει πρόπες το πιστό επάνω και τα σωματεία, τώρα το μπάσκετ, τα βόλεϊ τα λοιπά, έχουν πάει στο Φάληρο ή στο ΣΕΦ, εκεί ο Δήμος πληρώνει ανάλογα τις χρονιές που είναι κάποια ποσά. Σε εμάς δεν θέλει να τα πληρώσει. Δίνει αυτό που βγάζει γενικά στα σωματεία. Δεν ζητάμε εμείς κάτι παραπάνω, όμως
Είναι υποχρέωσή τους, αφού μας πήραν το γήπεδο, είχαμε γήπεδο. Κάνε προέκταση νεκροταφείου με την υπόσχεση να γίνει εκεί. Και σε μια βραδιά μέσα αλλάξαν όλα τα πάντα. Και έτσι η ομάδα δεν έχει έδρα. Δεν έχουμε έδρα εμείς, όχι. Ενώ και φιλάθλους να μπορούν να... Σωστά. Διότι και οι φιλάθλοι για να έρθουν στην Τέρψη... Είναι δύσκολο. Είναι μακριά. Πολύ δύσκολο. Και στο γήπεδο του Ελληνικού πάλι είναι μακριά να έρθει κάποιος από τη Νέα Ζηλανδία. Βέβαια, βέβαια. Ενώ παλαιότερα εδώ είμαστε πιο κοντά, μας εμπόδισαν κόσμος. 100-150 άτομα και 200 πολλές φορές. Είχα κάνει μια συνέντευξη με τον προπονητή σας, τον κύριο Σπύρο Τάραμα, και μου είχε πει ότι οι προπονήσεις είναι νωρίς, 4 η ώρα. Δυστυχώς. Δεν υπήρχαν άλλες ώρες. Τι να κάνουμε. Να αφήσουμε την ομάδα έτσι. 4 η ώρα προπόνηση. 4 η ώρα. Πρόεδρε, οι παίκτες είναι εργαζόμενοι, είναι σπουδαστές. Πώς καταφέρνουν. Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς. Κάποιοι παίκτες είναι με μια προπόνηση την εβδομάδα. Και ειδικά τερματοφύλακας. Από τις 4 μέχρι τι ώρα είναι η προπόνηση? Μέχρι τις 5.30. Μια μισή ώρα μόνο προπόνηση. Μια μισή ώρα μόνο προπόνηση. Αλλά ευτυχώς έχουμε βρει ένα φίλο προπονητή, δεν μπορώ να το πω, όχι προπονητή, ένα πολύ φίλο προπονητή που έχει δεθεί τόσο πολύ με τα παιδιά, είναι η τρίτη χρονιά τώρα που είναι μαζί μας. Εγώ τόσα χρόνια που είμαι στην ομάδα δεν έχει περάσει άλλος προπονητής στο σωματείο. Αναφέρεσαι στον κύριο Σπύρο Τάραμα. Στον κύριο Τάραμα. Ο κύριος Τάραμας κάνει τα πάντα. Αγαπάει τόσο πολύ το σωματείο, να σας πω ότι περισσότερο και από μένα. Να φανταστείτε ένα μόνο. Μετά από κάθε παιχνίδι, τα παιδιά τα πάει ή σε καφετέρια ή σε σουβλάκια, οτιδήποτε αποτέλεσμα και να είναι. Να μαζευτούν όλοι μαζί και να πιούν έναν καφέ ασκέπτως το αποτελέσμα τους. Τα παιδιά έρχονται με χαρά στην προπόνηση όλα, δεν έρχονται με βαρυγκόμια. Και όποιο παιδί θα πει να στήσει την ομάδα, θέλουν όλα τα παιδιά να έρχονται μαζί του, γιατί σας είπα, έχει άριστες σχέσεις με τα παιδιά. Αυτό δείχνει ότι είστε μια οικογένεια, Πρόεδρε. Πολύ μεγάλη οικογένεια. Σας λέω, στην ιστορία μας είναι πρώτη φορά που συναντάω τέτοιο προπονητή. Άρα αυτό είναι το μυστικό και της φετινής επιτυχίας της Νέας Σμύρνης. Που είστε πρώτη μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος και αίτητη. Και 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και με προβλήματα. Και με προβλήματα απουσιών. Δηλαδή. Είχαμε τραυματισμούς, είχαμε ένα καλό παίχτη σε τροχαίο που δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξει. Ένα αμυντικό. Είχαμε δύο παιδιά που ήταν άρρωστα. Μας έφυγε ο καλύτερος παίχτης, το δεκάρι μας, ο οποίος ήταν εδώ σπουδαστής. Κλείσανε τα πανεπιστήμια. Το οποίο ήταν μόνο του και πήγε στη Μακεδονία, στην πατρίδα του. Δεν μπορούσε να μείνει. Πρόεδρε, ακαδημία. Ακαδημία δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν έχουμε γήπεδο. Λόγω του γήπεδου δεν μπορείτε να έχετε. Μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ακαδημίες. Δεν μπορούμε να έχουμε. Και νεαρούς παίκτες. Νεαρούς παίκτες, ευτυχώς έχουμε, ο Σπύρος τα έχει τακτοποιήσει έτσι που και από εκεί τακτοποιηθήκαμε. Άρα το γηπεδικό είναι... Το γηπεδικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ έχουμε και με τους πρώην δημάρχους εδώ έχουμε συζητήσει. Υπάρχει χώρος να βρεθεί για, που βρίσκεται για να γίνει γήπεδο, αλλά οι δήμαρχοι δεν ενδιαφέρονται. Τώρα βέβαια εξαρτάται πια στις περιφέρειες για να φτιάξει κάποιος να αγοράσει ένα οικόπεδο που υπάρχει οικόπεδο σύνορα Νέα Σμύρνης με Μπραχάμι, οικόπεδο διαθέσιμο και πωλείται, θα μπορούσε να γίνει οικόπεδο, αλλά τώρα πια δεν ενδιαφέρονται οι Δήμοι. Γιατί η Νέα Σμύρνη είχε ένα ανακάλυπτο χώρο που θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό προπονητήριο, τουλάχιστον να έχουμε το προπονητήριο που είχαμε παλιά εκεί που ήταν ξέρω κάτω και είχαμε παιδάκια 30-40. Βγάζαμε δύο παιδιά κάθε χρόνο εκεί. Μετά βάλανε διάφορα πράγματα ο Δήμος, το κλείσαμε και δεν ξαναείχαμε και οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε και μικρούς. Κύριε Διαμαντόπουλε, είστε ο πιο παλιός. Ο πιο παλιός. Σε όλες τις ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, είστε ο πιο παλιός παράγοντας και πρόεδρος ομάδας. Σωματείου συνεχόμενα. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι και με τους συνεργάτες μου είμαι πολύ ευχαριστημένος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί λειτουργώ πάντα ομαδικά και όχι ατομικά. Και όλοι αυτό το εκτιμούν, όπως εκτιμώ και εγώ τους συμβουλούς μου και όλους όσοι μπορούν και συμφέρουν στο κοντά.
και όσους από τους εδώ νεοσμηνιώτες που προσφέρουν κάποιες φορές, ζητάμε κάποια ενίσχυση για το σωματείο, να κάνουν ένα τραπέζι στους παίχτες, κάτι να πληρώσουμε, κάποια έξοδα, ένα πούλμα, γιατί δεν φτάνουν τα έξοδα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μεταφορές παιχτών. Θα έρθουν κάποιες παίχτες από άλλη συνοικία να του δώσει τον Χατζηλίκη για την βενζίνη του, όχι να τον πληρώσει. Καταλαβαίνετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όλοι όσο μπορούν συμβάλλουν. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνουν για το σωματείο. Πρόεδρε, θα θέλατε να μου αναφέρετε τους συνεργάτες σας στη διοίκηση? Βεβαίως. Είναι ο παλιός μου φίλος που με έφερε και στη Νέα Σμύρνη και αντιπρόεδρος, ο Ιωάννης Λιλικάκης. Είναι πολλά χρόνια στο σωματείο εδώ πέρα. Είναι ο Σωτήρης ο Σακάτης. Είναι ο Λουκάς ο Βαλδόρος. Είναι ο Μιχάλης ο Μαντώρος που είναι τώρα και γενικός αρχηγός, είναι μικρότερος σε ηλικία. Είναι ο Παναγιώτης ο Διαμαντόπουλος. Είναι ο Λευτέρης ο Καραντάνης. Είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Είναι ο Πανέτσος ο Γιώργος. Όλοι είστε μια... Είναι ο Σημακόπουλος ο Παναγιώτης, ο Σημακόπουλος ο Οδυσσέας. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Μια παρέα, έτσι. Μια παρέα, ακριβώς όπως το λέτε, είμαστε μια παρέα. Εκτός το γηπαιδικό είναι και το οικονομικό. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος που πέφτει είναι το γηπαιδικό. Αυτό είναι που μας θανατώνει. Το γηπαιδικό είναι, διότι δεν έχουμε κάπου ένα σταθερό γήπεδο. Είμαστε σαν τους Τσιγκάνους. Θα μπορούσατε να έχετε και μια ακαδημία, να έχετε παιδιά, βεβαίως, να έχετε και έσοδα, σίγουρα, αλλά και να βγάζετε και ταλέντα. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Το κυριότερο τα ταλέντα. Το κυριότερο. Γιατί σήμερα είναι δύσκολα με τις συνθήκες που είναι για τους μικρούς κλπ. Για να βρεις μικρούς πια. Είναι λίγο δύσκολο. Τα προβλήματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι λίγο πολύ γνωστά. Το γηπαιδικό, και στο Δήμο της Αθήνας δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα. Είναι και το οικονομικό. Εσύ, πρόεδρε, είσαι τόσα χρόνια. Θα προέτρεπες νέους παράγοντες να ασχοληθούν με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί παρά τα προβλήματα? Κοιτάξτε, πρέπει νέοι άνθρωποι να μπουν και να ασχοληθούν. Δεν είναι άσχημο πράγμα. Είναι μια διασκέδαση, είναι μια χαρά το ποδόσφαιρο. Έτσι το ζούσαμε εμείς, περιμέναμε πότε θα έρθει το Σαββατοκυριακό για να πάμε στο γήπεδο. Ο κόσμος πια και οι νεαροί φεύγουν από κάποια άλλα πράγματα. Όταν έρθουν κοντά στον αθλητισμό, όταν είναι υγιής ο αθλητισμός και οι παράγοντες είναι κοντά στα παιδιά και τα προσέχουν σαν τα παιδιά τους. Αυτό θα πρέπει όλοι οι πιο νέοι να έρθουν κοντά, σιγά σιγά, να πλαισιώνουν. Εμείς οι μεγάλοι τώρα πια κάπου πρέπει να αποσυρθούν. Να αναλάβουν κάποιοι άλλοι νέοι, να μην σβήσουν και τα σωματεία. Είναι αμαρτία, τόσα χρόνια έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες. Σκεφτείτε παλαιότερα, πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια, πηγαίναμε μέχρι το Βαρνάβες, Λαύρια. Πριν να γίνει εψανά, λέτε, ναι, ένωση. Ήτανε Αυλώνα, σκεφτείτε τώρα τι γίνονται, Φώκια. Έχουμε περάσει, ξέρετε, από μεγάλα, από άσχημες έδρες τότε. Η ομάδα Νέας Μήνης είναι ένα δικό σας παιδί, έτσι, πρόεδρε? Βεβαίως, από την οικογένεια. Ένα παιδί από την οικογένεια. Στις 7 αγωνιστικές που διεξήχθησαν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ήσασταν στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς, στη δεύτερη θέση Κοψαχίλα με 14, και μετά ήταν η Τερψιθέα και ο Πανιούνιος και Σαριανής ισόβαθμοι με 12 βαθμούς. Πώς είδατε το φετινό πρωτάθλημα μέχρι τη διεξαγωγή, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, ξεχωρίσατε κάποιες άλλες ομάδες? Ξεχωρίσαμε. Και ο Γαλαξίας ήταν καλή ομάδα, ξεκίνησε καλά. Εντάξει, το μεταξύ μας παιχνίδι, ας πούμε, τους πήραμε με διαφορά. Και τον Πανιόνιο και Σαριανής. Και αυτούς, ας πούμε, τους κερδίσαμε στο γήπεδό μας. Καλή ομάδα. Δεν μπορώ να πω. Με την Ελευθερία δεν προφτάσαμε να παίξουμε. Ούτε με την Κοψαχίλα. Οπότε,
δεν μπορείς από τόσο νωρίς να ξεχωρίσεις κάποιες ομάδες. Σίγουρα 4-5 ομάδες στον Όμιλο ξεχωρίζουν από ό,τι έχουν δείξει οι πρώτες 7 αγωνιστικές. Εμείς είμαστε σε μία φόρμα της ομάδος, ας πούμε, και μας έκοψε πάνω στο καλύτερο. Τώρα, τι θα προκύψει μετά τη διακοπή, δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας. Πάντως, στηρίσατε το υγειονομικό πρωτόκολλο, Πρόεδρε. Σίγουρα, σίγουρα το στηρίσαμε. Το στηρίσαμε μέχρι... Δεν κόψατε εισιτήρια... Όχι. Δεν δώσαμε εισιτήρια. Όπως κάνανε και τα άλλα τα γήπεδα. Δεν βγήκαν και τα λειτουργικά έξοδα. Δεν βγαίνουν τα λειτουργικά από τα εισιτήρια, έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνουν. Τώρα, αν θα κόψει, αν θα έρθουν δικοί σου 10 άτομα και πάρεις 50 ευρώ, αυτό δεν είναι. Και σου δώσουν μόνοι σου, σου πούνε πάρε. Θα πρέπει τώρα η πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς, δεν ξέρω, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών να σκύψει, να βοηθήσει όσο το δυνατόν μπορεί τα σωματεία, έτσι, γιατί όλα τα σωματεία έχουν πληγεί οικονομικά. Ναι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μας ενίσχυσε τώρα με 2.500 ευρώ. Εμείς είμαστε από τα σωματεία τα οποία τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις, ας πούμε, και πήραμε τα χρήματα. Έχετε πάρει την αθλητική αναγνώριση. Ναι, έχουμε πάρει βέβαια. Είμαστε το μόνο σωματείο που πάντα είχαμε τα χαρτιά μας έτοιμα. Και όταν η Γενική Γραμματεία παλαιότερα επιχορηγούσε τα σωματεία, είμαστε το πρώτο σωματείο που παίρναμε επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λόγω των χαρτιών που είχαμε εντάξει. Καταλάβατε. Και τώρα ακούγεται θα μας ενισχύσει και η ΕΦΣΑ Αθηνών, δεν ξέρω με πόσα χρήματα, 500 θα δώσει έξτρα σε κάποιο στα σωματεία, δεν το ξέρω. Ναι, έχει εγκριθεί ένα ποσό των 500 ευρώ σε όσα σωματεία έχουν πάρει την αθλητική αναγνώριση. Έχουμε πάρει την αθλητική. Βέβαια, όταν ανοίξουν τα γραφεία. Σίγουρα. Και τους ευχαριστούμε πάλι ότι ό,τι και να είναι, είναι πρόσδεκτο για τα σωματεία που υποφέρουν. Πώς βλέπετε την διοργάνωση των πρωταθλημάτων, είστε ικανοποιημένος από την διοργάνωση των πρωταθλημάτων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ή είναι κάτι που πρέπει η διοίκηση της ΕΠΣΑ και ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, να το βελτιώσει, να... κάτι που σας ενοχλεί, κάτι που σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, με την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι όλο το γηπεδικό. Που κάποια γήπεδα δεν τηρούν προδιαγραφές και είναι απαράδεκτο να γίνονται παιχνίδια. Σε ποια γήπεδα αναφέρεστε? Είναι, όπως είναι πάνω στο... Κυπούπολη είναι, πάνω στο βουνό, αυτό το είναι αυτό. Γήπεδο Χρυσούπολης λέτε? Χρυσούπολης εκεί πάνω, είναι κάποια πράγματα που εκεί δεν μπορούσαμε στα αποδυτήρια να αφήσουμε τα ρούχα των παιχτών, έπρεπε να κάθεται να φυλάει τα αποδυτήρια, μην τα κλέψουν. Να έρθουν από έξω από τα σήματα να τα κλέψουν. Τώρα παίζουμε στον Πλάτωνα στο γήπεδο εκείνο. Είναι κατάλληλο για να παίζουν ομάδες εκεί. Θα μου πείτε που η ΕΠΣΑ. Εντάξει, θα υπήρχε τρόπος να. Όχι ότι δεν θέλουμε. Υπήρχε κάποιο στο αεροδρόμιο εδώ προς τον άλλη ομορία να φτιάξουν δύο γήπεδα, να επαγκιστρωθούν κάποια άλλα σωματεία, να πάνε 5-6 σωματεία εκεί, να φύγει ο όγκος που είναι στην αρεπότυπα. Π.χ. στην αρεπότυπα λίγο πολύ τουλάχιστον είναι καλύτερο από του Πλάτωνα το γήπεδο. Και πρέπει να γίνει κάτι με τις ομίλες της Α κατηγορίας. Εγώ τώρα δεν είμαι σύμφωνος με τις τρεις ομίλες. Φέτος έγινε λόγω της προηγούμενης... Ναι, αλλά εκεί το βλέπω κάπως περίεργο. Το να βγει όλος πρώτος να δίνει μπαράζ τώρα και δεν είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω οι δύο ομίλοι ότι ήταν καλά. Εντάξει, εμάς... Τα υπόλοιπα όπως πάντα ήταν, άλλοτε ήταν 4 όμιλοι και μετά γίνανε 3 όμιλοι γιατί έγινε εψανά, μειωθήκα τα σωματεία και εντάξει από τα άλλα η ΕΠΣΑ ό,τι μπορεί να κάνει, κάνει. Δεν έχουν παράπονα ας πούμε από τους ανθρώπους, ούτε από τον Πρόεδρο. Η εικόνα της Διαιτησίας, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η εικόνα της Διαιτησίας. Παλαιότερα είχαμε πολύ χειρότερες διαιτησίες. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα με διαιτησίες. Μιλάμε, τι να σας πω τώρα, εμάς τώρα ο Βοριάς, σκεφτείτε πόσα χρόνια είναι τώρα, εμείς είχαμε δύο κοφάλαλους, ήταν Γιαννόπουλος. Και παίζαμε στο Χολαργού το γήπεδο και τον άνθρωπο τον κλαδέψαμε από πίσω μέσα, ούτε απέναντι τίποτα,
και διαμαρτύρηκε το παιδί μου κάτι. Του είχαμε πει την ομικό και του λέει: θα σε κάνω εγώ να μιλήσει. Και το έβγαλε και στον Αντένα το πρωί ο Παπαδάκης αυτό το θέμα τότε. Θέλω να σας πω ότι είχαμε χειρότερες διαιτησίες τότε. Υπήρχαν πράγματα που γινόντουσαν κάτω από το τραπέζι. Να μην κρυβόμαστε. Εγώ ξέρω πολλές περιπτώσεις. Σήμερα δύσκολα οι παράγοντες, από ό,τι ξέρω στη δικιά μας κατηγορία τουλάχιστον, δεν πλησιάζουν διαιτητάς για να πάρουν παιχνίδια. Και οι διαιτητές σήμερα είναι πιο τίμιοι από τότε. Δεν πλησιάζονται από παράγοντες. Σας είπα, εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κάποιο πράγμα τέτοιο, ουδέποτε θέλησα να πάρω. Εγώ έπεφτα κατηγορία και δεν έλεγα ποτέ τίποτα σε κανέναν. Η διαιτησία στις 7 αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα. Είχατε κάποια παράπονα? Είμαστε ευχαριστημένοι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καζάνι. Το ανθρώπινο λάθος είναι ανθρώπινο λάθος. Θα γίνει. Το εσχεμένο είναι κακό. Το να κάνει ένα λάθος ανθρώπινο, αυτό γίνεται σε όλους. Έχουμε και τον επόμενο μήνα εκλογές στην ΕΠΣΑ. Ναι, το Μάρτιο. Δεν ξέρω. Το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα. Θα υπάρχει άλλος αντίπαλος από τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη τον Δημητρίου, δεν ξέρω ακόμα πώς είναι. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε υπόψεις, αν έχετε. Εσείς είστε ευχαριστημένος από το έργο της διοίκησης και... Εγώ ευχαριστημένος είμαι. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Τόσα χρόνια πριν δεν έχω τόσο παράπονο. Πρόεδρε, όλα αυτά τα χρόνια, ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη σεζόν της ομάδας? Ακόμα τώρα τη θυμάστε, έτσι που σας ρωτώ. Είχαμε και χρονιές που είχα το Λάλα προπονητή παλαιότερα. Το Γιάννη. Το Γιάννη το Λάλα, που είναι και φίλος μου και ακόμα φίλος μου είναι. Είχαμε κάνει πολλές χρονιές, καλές χρονιές. Με καλούς παίχτες. Τότε ίσως μαζεύαμε και περισσότερα χρήματα. Πληρώναμε κάποιους παίχτες ένα χατζηδίκι παραπάνω, ας πούμε, και είχαμε κάνει καλές πορείες. Απλώς ένα λυπηρό έχω, που τη χρονιά που πηγαίναμε στον πρώτο γύρο 13 πόντους μπροστά, βρεθήκαμε στο τελευταίο παιχνίδι να μείνουμε εκτός κατηγορίας. Ήσασταν τότε... πηγαίναμε να έχουμε κατηγορία. Από τη Β στην Α. Από τη Γ στη Β. Β κατηγορία. Και στον πρώτο γύρο είμαστε 13 βαθμούς μπροστά. Και τελικά δεν είναι... Και όσους έλεγα τότε στο συμβούλιο τους κάλεσα και τους είπα πρέπει να αλλάξουμε προπονητή, πέσανε όλοι πάνω να με φάνε. Και εγώ είπα, μα τι λες. Λέω, ακούστε, επειδή παρακολούθησα μετά, λέω, από εισήγηση που είχα από κάποιους παίχτες να πάω να παρακολουθήσω τις προπονήσεις της ομάδος ανηλαιώς 20 μέρες, όντως είχαν δίκιο. Και απεδείξει το τέλος ότι μείναμε για ένα πόντο στην Κηφισιά εκτός κατηγορίας, μείναμε στη Γάμα. Αυτή ήταν η πιο πικρή χρονιά για μας, καμία άλλη. Αυτή ήταν η πιο πικρή χρονιά και η καλύτερη χρονιά, πρόεδρε. Εντάξτε, είμαστε στη Β' κατηγορία πολλά χρόνια. Εντάξτε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα μετά από τόσα χρόνια κάποιες χρονιές. Είστε μπροστά την τροπαιοθήκη της ομάδας. Ναι. Είναι κάποιο κύπελο έτσι που σας θυμίζει κάτι? Κοιτάξτε, είναι κάποια κύπελα από το κύπελο που είχαμε εδώ πέρα, που είχαμε πάρει το ερασιτεχνικό κλπ. Είναι κάποιες κατηγορίες που ανεβήκαμε και ήταν ξεχωριστές όντως, γιατί μετά από 17 χρόνια που είμαστε στη Γάμα κατηγορία και ανεβήκαμε στη Β' κατηγορία και την άλλη χρονιά πέσαμε και αμέσως ανεβήκαμε, αυτά τα πράγματα δεν ξεχνούνται. Πρόεδρε, αποκτήσατε φίλους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, πάρα πολλούς φίλους. Πάρα πολλούς φίλους. Από όλα τα σωματεία. Εμείς σαν σωματείο Νέα Σμύρνη δεν είχαμε εχθρότητα με κανένα σωματείο. Ποτέ. Ούτε επεισόδια δημιουργούσαμε στο γήπεδό μας ούτε τίποτα. Είμαστε κύριοι σε όλα.
δεν είχαμε χτίσει επεισόδια ποτέ. Δεν δημιουργούσαμε προβλήματα. Είναι κάτι, κάποιο γεγονός, κάτι που σας έχει πικράνει, που σας έχει στενοχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια και σκεφτήκατε να αποχωρήσετε? Κοιτάξτε, δεν σκέφτηκα να αποχωρήσω για τον εξής λόγο. Διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πίσω να αναλάβουν το σωματείο. Εγώ έχω ανοιχτεί προς τα έξω, σε πολλούς έχω καλέσει να έρθουν. Τους είπα, εγώ θα φύγω, ελάτε, να αναλάβετε εσείς. Όπως ανέλαβα εγώ τότε που πήρα την ομάδα χωρίς κάλτσες. Και είχαμε και το μπάσκετ μαζί. Είχαμε δύο αθλήματα και ήταν δύσκολο. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω παράγοντα να έρθουν να αναλάβουν, να έχουν τη ζεστασιά να αναλάβουν το σωματείο. Μετά από τόσα χρόνια να μείνει το σωματείο ή να κλείσει όταν δεν υπάρχει παράγοντα να το προχωρήσει. Γιατί σας είπα και πάλι, το γηπεδικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο αγκάθι για το σωματείο. Και ο καθένας σκέφτεται, πού να πάρει σωματείο που δεν έχει γήπεδο. Καταλαβαίνετε πώς είναι τώρα. Δεν θέλει πολύ τρέξιμο. Εμείς κάθε καλοκαίρι σχεδόν δεν καθόμαστε καθόλου. Μέχρι να τακτοποιηθεί το σωματείο, να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα φτιάξουμε. Φέτος τρέχαμε, επειδή τα σούρμενα, το γήπεδο γινόταν καινούριο. Τρέχουμε από εδώ και από εκεί να κάνουμε προετοιμασία. Πότε εδώ, πότε εκεί. Πρόεδρε, να μου αναφέρετε τους προπονητές, όσους θυμάστε, που έχουν περάσει από τον πάγκο της ομάδας. Μου αναφέρατε, είναι τώρα ο Σπύρος ο Τάραμας. Μου αναφέρατε το όνομα του Γιάννη του Λάλα. Του Λάλα. Ποιους άλλους έτσι. Ήταν ο Γιάννης ο Βλάχος, για πολλά χρόνια στην ομάδα. Ήταν ο Κουρκουβέλλας. Ήταν ο Μικονιάτης, ήταν... Πρόεδρε, παίκτες που έχουν περάσει από την ομάδα και έχουν παίξει... Και σε Β' Εθνική. Ανώτερη κατηγορία. Ήταν ο Αντώνης ο... Έπαιξε το Χαραβιάκο. Ποια άλλα παιδιά πήγανε, φύγανε, δεν θυμάμαι τότε. Είναι πολλά τα χρόνια τώρα και... Από τα πρόσφατα χρόνια, από τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παίκτες που έχουν... Ποιος θυμάστε, σας έρχονται έτσι στη μνήμη. Τα τελευταία χρόνια τώρα όχι, δεν φύγανε παιδιά να πάνε σε ομάδες, ας πούμε. Μόνο είχαμε έναν ξένο καλό, αλλά δεν τον είχαμε αυτόν σχεδόν για ένα χρόνο. Εντάξει, ήταν πολύ καλός παίκτης, έφυγε, πήγε στη Μάλτα. Γιατί εδώ είχε τους δικούς του, δεν ήταν για τις κατηγορίες αυτές το παιδί αυτό. Αυτό ήταν πολύ καλός παίκτης για τη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή τη χρονιά πρόβες που ανεβήκαμε, ξέρω εγώ, Αίτη και λοιπά, αυτός ξεχώριζε, όλοι αυτόν κοιτάζανε. Τώρα, πρόεδρε, ποιοι είναι τα αστέρια της ομάδας? Κοιτάξτε, έχουμε, τι να σας πω τώρα, ποιο να ξεχωρίσω. Εσείς, πέστε μας, κάντε μας μια παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας, όσο βέβαια αμέσως μπορεί. Είναι ο τερματοφύλακας ο Γερογιάννης. Που είναι ο φύλακας άγγελος της Νέας Μήνης, έτσι. Άγγελος της Νέας Μήνης. Ο τερματοφύλακας αυτός είναι για μεγαλύτερη κατηγορία. Αλλά λόγω του Τάραμα, επειδή είναι και φίλοι και λοιπά, δέχτηκε να έρθει να παίξει στην ομάδα μας. Ύστερα είναι... Πάμε στην άμυνα τώρα, αμυντική γραμμή. Αμυντική γραμμή. Είναι ο Πρέτζε. Ο Πρέτζε είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός αμυντικός. Είναι ο Φάνης ο Μπυρμπύλης. Τα χαφ στο κέντρο. Είναι ο Παπάς. Είναι ο Εφέντη. Έτσι λέγεται. Είναι πιο μπροστά ο Φασούλας, μεγάλο όπλο. Είναι... Το κανόνι της ομάδας, ναι, είναι ο σκόρερ. Ο Φασούλας και ο Γιόνης, είναι επιθετικός και αυτός, ήταν φαντάρωση. Είναι ο Βερεσόγλου, είναι... Ο αρχηγός της ομάδας. Ο αρχηγός της ομάδας είναι... Το... Ο Φάνης είναι ο...
Πρέτζε και ο Φάνης. Είναι οι δύο αρχηγοί που τους έχουμε επιλέξει, ας πούμε, για την... Αλλά δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ξέρετε. Κοινή συνέση μόνοι τους λένε ποιος θα πάρει το βραχιόνιο του αρχηγού. Δεν έχουμε τέτοιες διαφωνίες, ούτε έχουμε μέσα στην ομάδα προστριβές για να... Οι έμπειροι παίκτες, τα έμπειρα παιδιά της Νέας Μήνης, ποια είναι? Τα έμπειρα παιδιά είναι, πρώτος είναι ο Πρέτζε. Δεύτερος είναι ο Φασούλας. Είναι ο Παπάς. Είναι ο Αθανασίου. Είναι ο Γιόνης. Είναι ο Μπιρμπίλης. Είναι ο Αθανασίου. Τα έχουμε πάρει τώρα. Έχουμε πάρει και έναν καινούργιο, τον Ντονικιάν. Mm-hmm. Παίζει μπροστά, είναι πολύ καλός παίχτης. Όλοι αυτοί, όπως είπατε, είπατε και προηγουμένως, είναι μια παρέα. Παρέα. Είναι κι άλλοι, είναι πολλοί. Έχουμε 20-23 παίχτες που είναι στη ενδεκάδα. Είναι μια παρέα με τον προπονητή, τον κύριο Σπύρο Τάραμα. Τον κύριο Τάραμα, ο οποίος είναι τόσο πολύ δεμένη, σας είπα εγώ, τόσο χρόνια που είμαι. Πρώτη φορά μου έχει τύχει τέτοιος προπονητής και καλό παιδί. Για την πορεία της Νέας Μήνης μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, σε ποιον θα θέλατε να πείτε συγχαρητήρια ή να ευχαριστήσετε? Πρώτα ξεκινάμε από τον προπονητή, που δεν θέλω να περαστολογήσω, τους κάνει προπόνηση όπως κάνει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό δεν θα το πιστέψετε που σας λέω. Ακριβώς έτσι. Όλα τα παιδιά, τους ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα και την εκτίμηση που έχουν στο πρόσωπό μου. Ο ένας είναι, μπορώ να πω, καλύτερος από τους άλλους. Είναι παιδιά σας κι αυτοί, πρώτα, έτσι. Είναι παιδιά της οικογένειας. Είναι παιδιά της οικογένειας. Σας είπα, εάν δεν είμαστε οικογένεια, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Εμείς, εγώ και σαν πρόεδρος, έχω προσπαθήσει όλα τα χρόνια να μην έχω στην ομάδα κάποιο παιδί που είναι εκτός από τα νερά μας, εκτός οικογένειας. Εκεί το αποβάλλουμε με τον τρόπο μας, όχι ότι τον βρίζουμε. Τον αποβάλλουμε τον τρόπο να μην θολώσει τα νερά του σωματείου. Πρόεδρε, βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των αγώνων της αγωνιστικής δραστηριότητας. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Πιστεύετε ότι θα ξαναέχουμε φέτος τη φετινή σεζόν πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, όπως σε όλα τα σωματεία, τα ερασιτεχνικά και εμείς, δεν βλέπουμε κοντινό το μέλλον. Εγώ αναρωτιέμαι και λέω αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα αυτό. Διότι αν δεν αρχίσει νωρίς το Μάρτιο, για να τελειώσει τον Ιούνιο, και αν τελειώσει βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο μήνας Φεβρουάριος, που είναι ο πιο δύσκολος μήνας τώρα μπροστά με την πανδημία, τότε πιστεύω ότι τα πρωταθλήματα δεν θα ολοκληρωθούν. Πώς λένε, Τετάρτη για να γίνουν παιχνίδια στα σωματεία τα δικά μας είναι αδύνατο, τα παιδιά δουλεύουν. Εκτός και γίνουν το βράδυ μετά τις 7 η ώρα. Αλλά μετά από μια δουλειά θα σχολάσει 5 η ώρα το παιδί ή 6 ή 5,5 ή 4,5 και θα έρθει να παίξει παιχνίδι. Πάλι δύσκολο είναι δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι να αρχίσουν. Τώρα το που θα τελειώσουν δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εάν ξεκινήσουν τον Μάρτιο, πιστεύετε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα? Πιστεύω ναι. Πιστεύω στις δικές μας κατηγορίες, επειδή εμείς είμαστε 14 ομάδες ο όμιλος, πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα. Εν ανάγκη, ας κάνουν 2-3 εμβόλυμες, αλλά για νυχτερινά γη. Τώρα όλα τα γήπεδα έχουν προβολής. Για να προκάνουν να γίνει κανονικά το πρωτάθλημα και να μην γίνει όπως πέρσι. Σίγουρα θα πρέπει να χρειαστείτε και ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω εσείς πόσο πιστεύετε ότι... 20 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά τώρα πάνε τρέχουν μονάδες εδώ εκεί. Δεν γίνεται.
πόσο φυσική κατάσταση να έχουν. Εάν δεν κάνουν 15 με 20 μέρες κανονική προετοιμασία, δεν μπορούν να πέσουν. Πάντως είστε υπέρ το να γίνει το πρωτάθλημα. Ναι, είμαι υπέρ να γίνει το πρωτάθλημα. Γιατί αν διακοπεί το πρωτάθλημα τώρα, τι θα γίνει του χρόνου, ας πούμε. Θα συνεχίσει έτσι από εδώ. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο δίκαιο, εάν δεν δεξαχθεί το πρωτάθλημα, να ακυρωθεί η φετινή σεζόν σαν να μην έγινε και να ξεκινήσει καινούριο πρωτάθλημα από το 0 την επόμενη αγωνιστική χρονιά? Φυσικά δεν έχει σημασία με την πρώτος, έτσι πρέπει να γίνει όμως. Διότι 7 παιχνίδια έχουμε δώσει. Να λέμε κατηγορία εμείς, να λέμε ανεβήκαμε σε 7 παιχνίδια, δεν θα είναι αμαρτία, άδικο μάλλον. Θα είναι άδικο. Κυκλοφορείτε στους δρόμους, βλέπετε ότι έχει κίνηση στους δρόμους, υπάρχει συνωστισμός, δεν θα μπορούσε να γίνει το πρωτάθλημα, έστω χωρίς την παρουσία φιλάθλων, τηρώντας οι ομάδες το υγειονομικό πρωτόκολλο, πρόεδρε? Σίγουρα. Και πιο ασφαλές από άλλα είδη που κάνουν έξω. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει, διότι στην προπόνηση το γήπεδο είναι μεγάλο. Εάν φανταστείτε ένα λεωφορείο, βγαίνει από το Δέλτα να πάει στο Μαρούσι και είναι ο ένας πάνω στον άλλο ή στο μετρό της ώρες αιχμής, το γήπεδο είναι μηδέν. Δεν θα επιτρέπεται να πάνε φύλαθλοι. Εκτός από ό,τι λέει 30 άτομα, 40, αυτά που θα είναι στο γήπεδο και οι διοικούντες, ας πούμε, χωρίς να πάνε άλλοι. Θα μπορούσε να ξεκινήσει και μέσα στο Φεβρουάριο. Κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε να ξεκινήσει. Και η Β' Εθνική, η 2, ας το πούμε έτσι, και εκείνη θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει μαζί με την άλλη κατηγορία, την Α1 της Β' Εθνικής. Τι θα μπορούσε να πει ο πρόεδρος της Νέας Μήνης, ο Άγγελος ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος είστε πάνω από 30 χρόνια, στους αρμόδιους φορείς? Εγώ θα έλεγα να κοιτάξουν και να το εξετάσουν το θέμα αυτό πολύ καλά. Να σκεφτούν καλά, να τα βάλουν όλα κάτω και να δουν πόσο επικίνδυνο είναι ή πόσο ασφαλής είναι. Που κατά τη γνώμη μου, εάν τηρηθούν αυτά που τηρήσαμε και μέχρι τότε που γίνανε τα πράγματα αυτά, που κάναμε τα παιδιά, τα μετρούσαμε, τα κάναμε με το μηχάνημα που είχαμε κλπ. Με τους χώρους, δεν τους αφήναμε στα ποδήλατα να μπουν όλοι τρεις-τέσσερις, ξέρω εγώ, και σε μερικούς λέγαμε πηγαίνετε σπίτι σας να κάνετε μπάνιο, μην κάθεστε εδώ πέρα κλπ. Θα μπορούσαν να το δουν, να το εξετάσουν και να δώσουν να παραξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο αθλητισμός είναι η υγεία και η νεολαία θα πρέπει να είναι στον αθλητισμό, να μην είναι στα κομπιούτερ, στα PlayStation. Αυτό έχουν πέσει όλοι εκεί τώρα. Δυστυχώς έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Το μυαλό τους τώρα πια έχει πάει εκεί. Αλλά είπαμε, το κράτος θα πρέπει πάλι με τους αρμόδιους, τους γιατρούς, ξέρω, αυτοί που εξετάζουν όλα τα πράγματα, να το δουν λίγο καλύτερα, να το εξετάσουν λίγο καλύτερα και να πούνε όπως τώρα στα μαγαζιά πάνε και παίρνουν τόσο και νευρά ένας πίσω από τον άλλον, 50 άτομα, ξέρω εγώ, 40, 30, στο γήπεδο δεν θα είναι έτσι. Πιστεύω ότι το γήπεδο είναι καλύτερες συνθήκες από ότι είναι στο λεωφορείο ή στο μετρό ή κάπου μέσα σε ένα μαγαζί. Νομίζω ότι έτσι είναι. Θα έπρεπε κάποιοι να τα ξεκινήσουν αυτά τα πράγματα. Έτσι σας είπα, αν σταματήσει τώρα να μπουν να ανέβουν, είναι άδικο. Εσείς πώς νιώθετε τώρα που έχετε συνηθίσει τόσα χρόνια να είστε στην προπόνηση? Φυλακισμένοι. Νιώθουμε φυλακισμένοι. Δυστυχώς. Εμείς έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να πηγαίνουμε στην προπόνηση όπως λέτε, να περνάμε την ώρα μας έτσι, να χαιρόμαστε. Πηγαίνουμε και το διασκεδάζουμε. Είναι η διασκέδασή μας αυτό. Κοπήκαν όλα αυτά. Τα παιδιά ρωτάνε, ξαναρωτάνε, πρόεδρε, τι θα κάνουν, τι. Δεν υπάρχουν παιδιά. Έτσι θα μείνουν, λέει, μέχρι πότε, μέχρι τι. Λέω, από ό,τι ακούτε εσείς, ακούμε κι εμείς. Μιλάτε με τον προπονητή, με τον κύριο Στάραμα, με τους παίκτες? Βεβαίως. Πώς δεν μιλάμε. Τους ρωτάμε πώς πάνε να κάνουν, τους ρωτάω, πάτε, τρέχετε καθόλου. Πρόεδρε, τρέχουμε. Πάμε στο άλσο, ξέρω εγώ λίγο. Τρέχουμε, κάνουμε, ξέρω εγώ τι, αλλά εντάξει. Άμα δεν παίξουν και με μπάλα να κάνουν, πόσο θα τρέξουν, εντάξει, θα τρέξουν, θα παρεθούν. Στο χώμα θα πάνε στο αλσάκι να τρέξουν, να κάνουν, ας πούμε, δεν μπορούν να πάνε σε ένα 5x5 να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ. Οπότε είναι σε απραξία.
Και είναι τόσοι μήνες τώρα. Καταλάβατε. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάνε τα πράγματα καλύτερα και όσο νωρίτερα μπορούμε να επαναρχίσουν τα πρωτοθλήματα, τουλάχιστον να αγκαλιάσει η ψυχή μας με δύο λόγια. Πρόεδρε, υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμη το θυμάστε ή κάποιο γκολ που πέτυχε η ομάδα σας σε κάποιο παιχνίδι και έτσι ακόμα το θυμάστε, ναι, σας έχει μείνει? Έχει μείνει, παίζαμε εδώ με τον Οροπό και κερδίσαμε 3-2 στο 88-89. Ήταν σημαντικό παιχνίδι αυτό. Θα πανηγυρίσετε και έντονα, έτσι? Πολύ έντονα. Και είχε και ανάλογα κόσμο τότε το γήπεδο εκεί. Στο Καλαμάκι παίζαμε. Και σας είπα, παίζαμε 40 χρόνια και εκεί. Και είχαμε εκεί έδρα και είχε και αρκετό κόσμο. Εκεί μαζεύαμε κόσμο. Και ουδέτερους. Πρόεδρε, εκτός από Νέα Σμύρνη. Είμαι Ολυμπιακός. Έχω μεγαλώσει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Διότι στο αφεντικό που δούλευα πρωτού κάνω δική μου δουλειά, ήταν έφορος του Ολυμπιακού και με έπαιρνε κοντά στις προπονήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα ότι επί Τσέρνα μιλάμε, αν σας θυμάστε, ακόμα. Ήμουνα κοντά κάθε μέρα. Με έπαιρνε στις προπονήσεις για παρέα του με ένα πιτσιρί που εγώ 13 χρονών, 14 και με έπαιρνε μαζί του κάθε μέρα. Παρέα να πηγαίνω στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Με έπαιρνε μαζί σε όλα τα παιχνίδια. Είχατε και προπονητή έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιάννη Λάλα, έτσι? Το είχαμε φίλοι με τον Γιάννη και ήρθε δύο φορές στην ομάδα. Και όταν ο Γιωργαντίδης, που είχα και τον Γιωργαντίδη προπονητή, το Μανώλη, 7 χρόνια, και όταν έπαθε, ξέχασα να το πω αυτό, και όταν έπαθε το τροχαίο, ήρθε ο Γιάννης και με βοήθησε για 4 μήνες αφιλοκερδός. Ο Μανώλης ο Γιωργαντίδης είναι τώρα γενικός αρχηγός στον Άρη Καλαμαρκή. Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον Μανώλη τον Γιωργαντίδη? Καλή ήταν, αλλά στο τέλος δεν ήταν καλή. Δηλαδή όχι από μένα, ούτε μαλώσαμε τίποτα και μιλάμε, αλλά στο τέλος δεν μας φέρθηκε καλά. Και από το γήπεδο μας βγάλανε έξω ύπουλα, μου πήρε όλη την ομάδα 8-9 παίχτες ύπουλα και έκανα καινούρια ομάδα. Για να κάνουν αυτή τον Άρη Καλαμακίου, επήραν από μένα 8-9 παίχτες ύπουλα. Ένας προπονητής που θέλει να φύγει, τελειώνει η σεζόν και λέει θέλω να φύγω. Είχα πληροφορίες τότε που ανέβηκε η ομάδα την χρονιά αυτή που έφυγε ότι θα φύγει ο προπονητής, μου είχαν πει δύο παίχτες, αλλά δεν τους πίστευα ότι θα φύγει. Και μου το είπε τέλη Ιουλίου ότι φεύγει. Δεν μπορώ, φεύγω, ξέρω εγώ, δεν πάω λες του Άρη Καλαμακίου. Τελικά εγώ ήξερα, ήταν φίλοι με τον πρόεδρο και πήγε εκεί, αλλά μου πήραν τους παίχτες ύπουλα. Και μόνο δύο μου μείνανε, ο Γιόνι και ο... Ο Γιόνι και ο Φάνης, οι μόνοι που μείνανε. Και τότε πήρα προπονητή, μες τον Αύγουστο που θα βρεις προπονητή και παίχτες. Πήρα τον κύριο Μικονιάτη και μαζευτήκαμε για προετοιμασία 7-8 άτομα. Όσοι είναι πόρτα ανοιχτή, ελάτε να μπέστε. Και είχαμε ανέβει κατηγορία στη Β' κατηγορία τη χρονιά αυτή. Έμεινε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μαζέψαμε κάποια παιδιά, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα, δεν μπορούσε να επιβληθεί και στα παιδιά. Και του είπα, Δημητράκη, έχουμε ακόμα και καλές σχέσεις, πρέπει να σταματήσουμε. Και τότε πήρα τον Σπύρο, τον φώναξα, επειδή τυχαίνει να είναι και πατριώτης μου. Οι γονείς του, όχι αυτός, τώρα μένει, είναι εδώ. Το φώναξε τον Σπύρο και του λέω, Σπύρο, κοίταξε να δεις. Θέλω να έρθεις να πάρεις την ομάδα. Όχι να μας σώσεις, του λέω. Εξηγόμαστε. Όχι να μας σώσεις. Θέλω να έρθεις από τώρα στην ομάδα. Και πραγματικά, το Γενάρη μήνα τότε, πριν 3 χρόνια, έφερε και 4-5 παίχτες στην ομάδα σιγά σιγά, ας πούμε. Πέσαμε, αλλά πέσαμε αξιοπρεπώς. Γιατί στον πρώτο γύρο πιάνουμε, μας βάλανε 6 γκολ. Αυτούς λέγαμε, ρε παιδιά, εντάξει, κερδίσατε, δεν έχουμε τερματοφύλακα.
να μας βάλετε 6 γκολ στη μεταμόρφωση και όταν ήρθαμε στο δεύτερο γύρο και τους κόψαμε τον βαθμό, τρελαθήκανε. Εντάξει, δεν γίνεται όμως. Πρόεδρε, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα που στέλνετε σε όλους όσους ασχολούνται με το ρεσενικό ποδόσφαιρο τώρα που δεν έχουμε πρωτάθλημα? Τι θα θέλατε να τους πείτε? Σαν ναι, με την εμπειρία, ένας από τους πιο παλιούς που είστε στον χώρο. Αυτό που θα σας πω είναι να κάνουν υπομονή και κουράγιο. Δεν τελειώσαν όλα εδώ. Θα ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Δεν γίνεται. Ένα κακό τελειώνει κάπου. Η πανδημία θα τελειώσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα δεν ξέρουμε το διάστημα. Μην χάνουν την υπομονή τους, την ψυχραιμία τους και όλα θα πάνε καλά. Εγώ πιστεύω έτσι και πιστεύω ότι, όπως σας είπα και πάλι, μέσα στο Μάρτιο θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Έτσι έχω μία προαίσθηση ότι θα αρχίσουν. Ότι δεν θα εγκαταληφθούν έτσι όλα, να γκρεμιστούν όλα. Γιατί είναι πολλά τα σωματεία. Είναι 150 σωματεία εδώ η ΕΠΣ Αθηνών, ας πούμε. Δεν μπορεί να γκρεμιστούν όλα τα σωματεία αυτά. Κλείνοντας, πρόεδρε, θα θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιον που σας έχει βοηθήσει οικονομικά, κάποιον χορηγό, κάποιο κατάστημα, κάποια εταιρεία? Εμείς θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο με αυτή την βοήθεια που μας κάνει, να τους ευχαριστήσουμε, παρότι δεν είναι αρκετοί, αλλά οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε γιατί μας έχουν και το μέρος αυτό εδώ, τον πληρώνει ο Δήμος, είναι το Δήμο, στεγαζόμαστε, ήταν μεγάλη πληγή και αυτό, είναι πολλά χρόνια που αυτό. Είναι κάποιοι χορηγοί που μας δίνουν κάποια χρήματα, έστω λίγα αυτά, για τα σωματεία σας ευχαριστούμε όλοι, το ξέρουν αυτοί, δεν αναφέρω έναν ένα χωριστά. Και γενικά όσους συμβάλλουν και θέλουν, έστω και το 100 ευρώ και τα 50 που μας δίνουν για μας είναι κάτι. Σας ευχαριστούμε όλους αυτούς. Κάτι άλλο, πρόεδρε, έτσι θα θέλατε να αναφέρετε? Όχι, δεν έχω να αναφέρω κάτι. Εκείνο που έχω να αναφέρω είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα που μας τελαχωράει εμάς σαν Νέα Σμύρνη είναι που δεν έχουμε γήπεδο. Και θα έλεγα να ήταν ευχής έργου να βρισκόταν ένας τρόπος να αποκτούσε η Νέα Σμύρνη ένα γήπεδο, γιατί θα ήταν μόνο για την Νέα Σμύρνη, θα ήταν και για το Μανιόνι. Χώρος υπάρχει. Και τους το έχω πει, αν ο Δήμος μπορεί να συνεργαστεί με την περιφέρεια, που τώρα πιάνει στο χέρι της περιφέρειας, υπάρχει τόπος να γίνει ένα γήπεδάκι και να έχουν και τα άλλα σωματεία που και ο Πανιόνιος το έχει για τα μικρά τους εδώ και εκεί σε διάφορα γήπεδα, ας πούμε, και τα λεπορούνται. Και εμείς τόσα χρόνια, που στο κάτω-κάτω, είναι υποχρεωμένοι, θα μου πεις, υποχρεωμένοι διότι εμείς είχαμε γήπεδο. Δεν έχει σημασία αν ο σημερινός δήμαρχος ή ο προηγούμενος δεν μας το είχε πάρει, το πήρανε κάποιοι πιο προηγούμενοι, αλλά το αφαιρέσανε από την ομάδα μας στο γήπεδο. Και κάνανε προέκταση στο νεκροταφείο που εισπράττουν. Και η Νέα Σμύρνη δεν εισπράττει. Είναι η χαμένη. Εκεί θα πρέπει να το δουν, αυτό έχω πει και του δήμαρχου. Δέστε το λίγο καλύτερα να το λέω. Δικαιούμαστε. Να μας πληρώνετε τα έξοδα του γήπεδου εκεί. Πόσες φορές έχω βάλει να μιλήσει στα γήπεδα για να μας βάλουν μέσα, το βλέπεις, του λέω τι τραβάμε. Μου λέει το ξέρω. Εγώ του λέω δεν έχω ζητήσει ποτέ κάτι ατομικό από κανένα δήμαρχο για μένα. Για την ομάδα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Μακάρι να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε τη φετινή σεζόν στο γήπεδο. Ελπίζω μετά και το τέλος κάποιου αγώνα. Βεβαίως, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, το σημαντικότερο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο πρώτα η υγεία. Άμα έχουμε υγεία, όλα τα προβλήματα λύνονται. Εγώ έτσι πιστεύω. Εύχομαι το καλύτερο για όλους. Και εύχομαι σύντομα να ξαναμπούμε στα γήπεδα. Και αν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα και γίνουν τα παιχνίδια, να μπορέσετε έτσι να πετύχετε το στόχο της ανόδου. Το στόχο που το θέλουν τα παιδιά τόσο πολύ. Έχουν τόσο πολύ στεναχωρηθεί τα παιδιά γιατί είχαν βάλει ένα στόχο όπως ξεκινήσανε. Σου είπα, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει, λέω, θέλω να παίξετε την μπάλα σας, ευχαριστιόμαστε την μπάλα. Όχι, πρόεδρε, εμείς λέει, θα το κοιτάξουμε, το πάμε μέχρι τέλος όπου πάει. Εμείς παίζουμε την μπάλα μας, να πάει όπου βγει. Πολλοί δεν την περίμεναν τη φετινή σας πορεία. Όχι, δεν την περίμεναν. Μας είχαν outsider. Μας είχαν πολύ outsider.
και τους βαθμούς που χάσαμε, όλα γίνονται. Χάσαμε από τις δύο τελευταίες ομάδες. Χαλκιδονικό την Ισοβαλία και στο Γαλάτσι. Αυτές τα Ισοβαλία μας. Και εκεί, ειδικά αυτοκτονήσαμε και στα δύο, αλλά στον ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας πήρατε τη συνέντευξη. Και σας έχουμε και εσάς υγεία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.